στην ομοκρατία του Χρυσοχοϊδη, η δημοκρατία το λαό κρατώ στα χέρια από το ασυλό. Θα μας πείτε γιατί είστε εδώ, έχετε συγκεντρωθεί πανεπιστημιακοί, θα μας πείτε γιατί. Ναι, είμαστε εδώ ως μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για να υποστηρίξουμε το αυτονόητο, δηλαδή τη δημοκρατία στο πανεπιστήμιο, την ανεξαρτησία του πανεπιστημίου και την υποστήριξη στους φοιτητές μας. Εδώ νομίζω ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που προέκυψε, που ήταν από το λάθος της Βρετανίας να φωνάξει αστυνομία, το οποίο ήταν απαράδεκτο. Οι σκηνές που είδαμε ήταν όντως απαράδεκτες και μας προσβάλλουν όλους, δηλαδή το παιδί που το χτυπούσαν κάτω. Και απλώς κάνω μια έκκληση και πάλι προς τον Βρετανή, ότι μπορεί ακόμα και σήμερα να πάρει πίσω, δηλαδή να παρέμβει στην εισαγγελία για να απελευθερωθούν και να εξαφανιστούν οι κατηγορίες ενάντια στους φοιτητές. Είστε υπέρ ή κατά του ασύλου γενικότερα? Προφανώς είμαι υπέρ του ασύλου. Το άσυλο είναι, δηλαδή το πανεπιστήμιο εξορισμού έτσι, αυτή διεθνώς και παγκοσμίως, είναι άσυλο ιδεών. Δεν μπορεί δηλαδή να πηγαίνω εγώ στο μάθημα και να έχω απ' έξω το ματατζή, ο οποίος θα κρίνει αυτός αν αυτά που λέω στο μάθημα είναι καλά ή όχι. Γιατί εκεί προς τα εκεί πάμε δυστυχώς. Στο να μην υπάρχει το, να μην υπάρχει άσυλο, αυτό σημαίνει. Να μην μπορώ ούτε καν να εκφραστεί μια άλλη άποψη. Ενώ το πανεπιστήμιο εξορισμού είναι χώρος ελευθερίας της άλλης άποψης, γιατί μέσα από την ελευθερία της άλλης άποψης προχωράει και έρευνα. Νέες ιδέες κτλ. Αλλιώς, άμα πάμε όλοι με τα δεδομένα, δεν προχωράει τίποτα.